υφίσταται επιχειρησιακή αναγκαιότητα για προμήθεια και ανάπτυξη συστημάτων μη επανδρωμένων αεροχημάτων τόσο αεροσκαφών όσο και ελικοπτέρων. Όλες οι προτάσεις κατασκευής νέων καθώς επίσης και τυχόν αναβαθμίσεις των υφιστάμενων συστημάτων αξιολογούνται από τους αρμόδιους φορείς του ΓΕΣ και εφόσον κριθεί σκόπιμη προγραμματίζεται η υλοποίησή τους με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις διατιθέμενες πιστώσεις. Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα την κατασκευή και παραγωγή μη επανδρωμένων ελικοπτέρων για το ΓΕΣ. Αναφορικά με τις προσπάθειες που γίνονται για την εγχώρια ανάπτυξη και παραγωγή μη επανδρωμένων συστημάτων, ο κύριος Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι τα ελληνικά αμυντικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να τις υποστηρίξουν στον τομέα που αφορά το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους και προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκονται ήδη σε συνεργασία με έτερες ελληνικές εταιρείες με στόχο τη δημιουργία σχετικών προϊόντων για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Συνακόλουθα, η ΑΒΑΕ, έχοντας ολοκληρώσει τη συμμετοχή της στο διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας Neuron, το ευρωπαϊκό δηλαδή πρόγραμμα μη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους UCAV, τεχνολογία Stealth, για την επίδειξη State of the Art τεχνολογιών στον αεροναυπηγικό τομέα, συνεχίζει να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων διακρατικών συνεργασιών, προκειμένου να συμμετέχει στις εθνικές ή και διεθνείς κοινοπραξίες υλοποίησης συστημάτων που θα εξυπηρετήσουν τις επιχειρησιακές ανάγκες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατέληξε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Αυτά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στην ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είναι μέγιστης σημασίας για την άμυνα της χώρας το θέμα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τόσο της απόκτησης νέων και αναβάθμισης των ήδη υφισταμένων, αλλά και της αντιμετώπισης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Άγκυρας, η οποία τα έχει χρησιμοποιήσει σε όλες τις περιοχές που έχει εισβάλει στην ευρύτερη περιοχή.